Παλεύουν καθημερινά με τα έξοδα και οι επαγγελματίες των ταξί στην πόλη του Βόλου. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν. Και από τη δική τους πλευρά στέλνουν συγκεκριμένο μήνυμα προς την κυβέρνηση να ενισχύσει τα προβλήματά τους. Η κίνηση στην αγορά έχει μειωθεί αρκετά. Έχουμε πει ότι από το Σεπτέμβριο και μετά έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση. Αυτό που βλέπουμε είναι μόνο τις πρώτες 10, το πολύ 15 μέρες να υπάρχει μια κίνηση, και αυτή από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, και το βράδυ δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου κίνηση όσον αφορά εμάς τα ταξί, και έχει περιοριστεί και μια μέρα το Σάββατο, ας πούμε, που επιλέγει ο κόσμος για να διασκεδάσει. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ακριβές, είναι γύρω στο 1,75 αυτή τη στιγμή το απλό πετρέλαιο, παρόλο που το βαρέλι έχει πέσει κάτω από τα 80 δολάρια και θα έπρεπε να είναι γύρω στο 1,4-1,5, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση τουλάχιστον 40 λεπτά, που πάλι και αυτό επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας των ταξί. Αυτό που είχαμε ζητήσει και από την κυβέρνηση είναι να υπάρχει μια επιδότηση όσον αφορά στην αντλία του πετρελαίου ή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είχαμε εκλογές, οι συνάλληφοι επιλέξαν πάλι τον συνδυασμό που ήμουν επικεφαλής για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι το εξής, ότι λόγω του κορονοϊού που είχαμε και άλλη θητεία, αλλά ουσιαστικά 2 χρόνια ήμασταν σε περιορισμό, η νέα διοίκηση, η στόχη που έχει είναι να υπάρχει εξωστρέφεια, να εξυγχρονίσουμε όσον αφορά κάποια πράγματα το τηλεφωνικό κέντρο, την επικοινωνία κέντρου οχημάτων, και στο τέλος να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πελάτη, και μάλιστα αυτές τις μέρες θα έχουμε και διοικητικό συμβούλιο, ώστε τις μέρες των γιορτών που θα υπάρχει αυξημένη κίνηση να πάρουμε τέτοια μέτρα ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση προς το επιβατικό κοινό. Μετά τις αρχαιρεσίες παντός του συνεταιρισμού Βόλος Τάξη που έγιναν στις 28 Νοεμβρίου, εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο. Το νέο ΔΣ έχει ως εξής: πρόεδρος Πασχαλίδης Ευδόκιμος, αντιπρόεδρος Μανουσάκης Αργύριος, γραμματέας Βελέτζα Ουρανία Μαρία, ταμείας Καψιόχας Δημήτριος, μέλος Αλεξίου Νικόλαος, προβιάς Γεώργιος Βασίλειος επίσης μέλος, αγγελής Άγγελος, Κοντομήτρος Αθανάσιος και Χαρανά Κερασία.